Dum 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 dum. Το Μάιο του 2007, ο Κώστας υπήρξε ένας από τους special προσκεκλημένους του Mad Secret Concert του Χρήστου Δάντη. Οι δυο τους τραγούδησαν μαζί τη μεγάλη επιτυχία του Χρήστου, Κομμάτια. Mad Secret Concert με τον Χρήστο Δάντη. Εντάξει, τι να πω, στο ξεκίνημά μου πάλι. Και ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα που μου πρότεινε να βρεθώ στο πλάι του για να πούμε ένα δικό του κομμάτι μαζί. Φεγγάρια να πουλώ και όνειρα να μου κλέβω. Σενάριο σκοτεινό στον χορό τη σιωπή. Σπάω στην καταχνιά μεθάω. Με τι σκιέ παράμιλω να αποκαλυφθεί. Κομμάτια σπασμένα οράματα. Τα δικά σου μάτια. Κομμάτια. Όταν με κάλεσε ο Χρήστος Δάντης στη σκηνή για να ανέβω πάνω να τραγουδήσουμε μαζί, παρόλο που ντρεπόμουν ήδη πριν το ότι θα τραγουδήσω δίπλα του, αισθανόμουν λίγο περίεργα, δέος. Όταν άκουσα και όλα αυτά που είπε για να ανέβω στη σκηνή, μου κόπηκαν τα γόνατα κυριολεκτικά. Πριν από ένα χρόνο συνάντησα ένα παιδί στην τηλεόραση. Τον είδα δηλαδή, αναδείξε το βλέμμα μου και τα αυτιά μου, καταρχήν τα αυτιά μου, έτσι, η ακοή μου. Είδα ένα παιδί λοιπόν που ήμουν σίγουρος ότι θα παρεξηγηθεί, λόγω της ομορφιάς του, λόγω του ότι είναι πολύ ωραίος. Και πολλοί λίγοι θα δουν την αξία της φωνής του. Λέγεται Κώστας Μαρτάκης. Έχω ξανασυμμετάσχει σε Secret Concert. Είναι πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία σαν ιδέα γενικά που, αυτή που έχει το MAD. Καλλιτέχνες να τους βλέπουμε τελείως διαφορετικά από ό,τι τους έχουμε συνηθίσει. Θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να κάνω το δικό μου concept. Αλλά το συγκεκριμένο αυτό που έζησα, η εμπειρία που έζησα με τον Χρήστο Δάντη νομίζω ήταν ανεπανάληπτη. Γενικά θα ήθελα να συνεργαστώ πάρα πολύ με τον Χρήστο Δάντη σε μια δισκογραφική δουλειά, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη, σαν συνθέτη. Ελπίζω κάποια μέρα να συμβεί. Αξίζει, είναι πολύ καλός.
dum 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 Δεν έχω διάθεση να βγω. Το 2009 και η Αμερική αναγνώρισε αυτό που η Ευρώπη ήξερε χρόνια πριν, ότι ο Κώστας Μαρτάκης αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς άντρες στον κόσμο. Greece may be the cradle of Western civilization, but what have they done for us lately? Το διάσημο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο E! Entertainment του χάρισε μια θέση στη λίστα με τους 25 πιο σεξι άντρες του πλανήτη. Για την ακρίβεια, ο Κώστας βρέθηκε στη 19η θέση, ψηλότερα δηλαδή από mega stars όπως ο Enrique Iglesias. How about sexiest man of the world, number 19? From Greece, the Grecian god-like Kostas Martakis. I mean, everyone in Greece is so hot, and like, look at the place. I mean, the Greeks are so gorgeous. It's like since the beginning of time. It is always an honor to represent your country. Χάρηκα πάρα πολύ όταν μου είπανε ότι βρίσκομαι σε μια λίστα με τους πιο sexy, τους πιο ωραίους άντρες στον πλανήτη. Να σου πω την αλήθεια, δεν εκστασιάστηκα, γιατί δεν είναι κάτι που προσπάθησα, δεν είναι κάτι που δούλεψα, κάτι που ίδρωσα για να κερδίσω, όπως το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου που κέρδισα στην αρχή της καριέρας μου. Χάρηκα πάρα πολύ όταν μου είπανε ότι είμαι μέσα σε αυτή τη λίστα, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ μεγάλοι στάρ, όπως ο David Beckham, ο Μάρκου Ζέντεμπεργκ, ο Johnny Depp. This brown-haired babe magnet is one of Greece's most popular pop stars. And one look at his sexy stubble and baby blue eyes is all it takes to know why. I can say that a few of my video clips are pretty sexy. Ανταποκριτές του δικτύου ταξίδεψαν στην Ελλάδα ειδικά για να μιλήσουν με τον Κώστα, που σύμφωνα με τους ίδιους αντιπροσωπεύει το ιδανικό της ελληνικής ομορφιάς. Είναι ομορφιά. Δεν νομίζω ότι είναι και κάτι σπουδαίο, να σου πω την αλήθεια. Ομορφιά είναι κάτι που πιστεύω εγώ ότι είναι τα πρώτα 5 λεπτά. Είναι κάτι που η πρώτη εντύπωση, η πρώτη εικόνα που έχεις για κάποιον. Είναι κάτι όμως που σε βοηθάει πολύ στα, ας πούμε, το συγκεκριμένο θέμα καλλιτέχνη, ας πούμε, σε βοηθάει πάρα πολύ στα πρώτα βήματα να σου ανοίξει κάποιες πόρτες η ομορφιά. Αλλά μέχρι εκεί πιστεύω. Kostas was first discovered on a TV talent program called Dream Show. His 2006 single Always Together caught the ladies' attention. But it was his music videos that kept him up at night. Το πιο sexy σημείο πάνω μου. Το μπλουζάκι μου. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, εγώ γενικά δεν θεωρώ τον εαυτό μου σεξι, όπως σου είπα πριν, ότι δεν πιστεύω ότι ένας καλλιτέχνης, πρέπει στους καλλιτέχνες να μπαίνουν ταμπέλες, δεν πιστεύω και στους ανθρώπους ότι πρέπει να μπαίνουν ταμπέλες. Σεξι, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, ρωτήστε άλλους. Kostas has the toned and slender physique of an Olympic swimmer, and the boyish but buff body more likely to be found on Mount Olympus. That man is so delicious. It's ridiculous. I don't know what it is about him. Πιο σεξι άνθρωπος στον κόσμο. Δύο είναι. Πιστεύω ότι είναι η Αζελίνα Ζολή. Αλλά θα τη βάλω δεύτερη. Διότι την πρώτη που έχω στο μυαλό μου, την έχω γνωρίσει κιόλα, είναι η Μόνικα Μπελούτσι. Πραγματικά όταν την συνάντησα και την είδα από κοντά, αισθάνθηκα αυτό που λένε, ξέρεις, έβαλα μόνος μου τα μπέλα, παρόλο που δεν μου αρέσουν τα μπέλες, έβαλα πω, αξίζει τον όρο σεξι να μπει σαν τα μπέλα γύρω από το όνομά της.